Ισραήλ, πού είμαστε? Έχουμε και την Κινέζα τουρίστρια. Είπες κάτι? Ναι, είπα για την Κινέζα τουρίστρια. Καλά, όταν όμως θα τα έχεις όλα αυτά για να έχεις αναμνήσεις. Δεν έχω τίποτα, γιατί κοιτάς πίσω το πάτωμα τώρα. Τέλεις, ναι. Μα ποιο ζώο είναι αυτό? Και εδώ με τις ψηλές μου φίλες, με τα ψηλά αυτά κορίτσια. Πριν ξεκινήσουμε αυτή τη βόλτα, θέλω να σου θυμίσω πόσο πολύ θέλεις να κάνεις subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι, σε αυτό εδώ το κανάλι. Και like και να γράψεις και ό,τι σου ήρθει από κάτω. Περιμένω. Χελωνάκι. Να τα χελωνάκια. Πιστεύεις ότι δεν τα αντιλήφθηκα? Να τα είσαι τα χελωνάκια. Να σου δώσω 50 λεπτά. Τόσο καλή κυρία. Κοίτα, αυτή είναι η ωραία ζωή όμως. Ε. Όλη μέρα μπάνιο, ήλιο, πιθανόν και έσαι. Ζωάρα. Μάικ, ποιο είναι το αγαπημένο σου ζωάκι? Τα δελφίνια. Ναι. Θες να πάμε στα δελφίνια να σου πούν χρόνια πολλά? Ναι. Έχεις καηδέψει ποτέ δελφίνι? Όχι, είναι πιο μεγάλο. Αλήθεια. Τα ήθελες? Όταν γίνω 4 θα μπορώ να. Θα μπορεί. Άμα το χαϊδέψει, τι θα του πει? Θα του πει και τίποτα? Εγώ έχω γενέθλια. Να το καταλάβει. Ναι. Και πάμε, αφού μου δίνει το σήμα ο Φίλιππος, μπορεί να ξεκινήσω και να σας πω ότι βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, γιατί αυτή είναι η ωραία ώρα να έρθει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ποια είναι, το μεσημέρι? Μια κανονική ώρα που φτάνουν όλοι οι άνθρωποι. Και σήμερα θα έχουμε μια ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί έχουμε φίλο τον κύριο Λεσουέρ. Και πού θα μας πάει ο κύριος Λεσουέρ? Πού θα μας πάει, μωρέ? Πού θα πάμε τον Παυλίτο? Στα δελφίνια! Ναι, μωρό μου! Γιατί μιλάμε σε αυτόν τον ήχο? Είναι μέσα, ακούστε τα δελφίνια! Είναι κανένας άλλος ενθουσιασμένος? Εγώ! Κι εγώ! Κανένα ενθουσιασμό? Πολύ ενθουσιασμό που έπλυνα τα χέρια μου. Γιατί έπλυνε τα χέρια σου, αυτό είναι το θέμα. Για τα δελφίνια. Ναι! Νομίζω σου πει χρόνια πολλά. Να ξέρεις. Χρόνια πολλά! Να ξέρεις. Πού ακούστηκε μαμά ζέγανε. Μας κατάλαβε, κύριε, να μας δει, λες. Είπες ότι έχεις πάρτι σήμερα. Έχω πάρτι! Γεια σου! Πήγε πολύ κοντά στο πάτο. Να το! Να το, να το, να το! Γεια σου, είμα! Το πιστεύω! Είναι τέλειο! Γεια σου! Κάνει, εδώ ένα απλό τζιπ και η κοπέλα που έχει κάτσει εδώ πάνω. Κοπέλα. Πάνω στο καπό του τζιπ, που το βρίσκω εξαιρετική αυτή την ιδέα, γιατί έρχονται και παίζουν τα παιδάκια. Είναι το μισό μέσα και το μισό έξω. Και πάνω η κυρία. Έλα, Μάη, θα οδηγήσει. Πού θα πας με το αυτοκίνητο? Η στιγμή που θα δούμε το σοου των δελφινιών πλησιάζει. Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στην παρέα. Είσαι πολύ καλή που μεταφέρεις το κλίμα. Προφανώς δεν βλέπεις το πρόσωπό μου. Εγώ όμως είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να με επικοινωνήσεις συχνότητα με τα δελφίνια. Επειδή κάνω. Που έχει βραχεί στο προηγούμενο σοου, κυκλοφορεί με το βρακί, αλλά του είναι παντελώς αδιάφορο. Εδώ δείτε κατάσταση. Εδώ δείτε. Να ξέρετε αν έρθετε ότι στις πρώτες τρεις θέσεις βρέχεστε από το σοου.
προσπαθεί κάθε φορά. Αλλά ποτέ δεν τυχαίνουμε. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει. We community στο δερνό θα είναι. Θα έρθει ο Ερμής εδώ. Αγκαλιάσεις, είναι η στιγμή σου. Παύλο, εσύ που το έχεις ταξιδέψει τόσο πολύ στην Ασία, έχεις ανέβει σε ελέφαντα ποτέ? Έχω ανέβει. Αλήθεια? Στο Λάος. Και είναι φοβιστικό? Όχι, έχει κάθισμα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ψηλά? Ναι, είναι και όντως. Και αγχωτικά, ότι είναι ζώο και δεν ξέρεις πώς θα τη δράσει, ξέρω είναι εγώ. Είναι πολύ φιλικό ζώο προς τον άνθρωπο. Αρκεί να μην νευριάσει. Μην τον νευριάζει, δηλαδή τώρα που θα πάμε. Ναι, να μην του πω κάτι προσβλητικό. Όχι. Να μην του πω, ας πούμε, πάχινε. Και είναι και ασιατικοί ελέφαντες. Λες να είναι αυτοί που γνώρισες? Λοιπόν, ήρθαμε να δούμε πώς θα φάνε οι ελέφαντες, οι οποίοι θα έρθουν από αυτή τη μεγάλη πόρτα και τους οποίους απλά φώναξαν δεν με το όνομά τους. Δεν θα ανοίξει η πόρτα, θα περάσει μέσα-μέσα. Από εκεί θα πάμε. Α. Σιγά μην ανοίξει. Όχι. Έτσι νόμιζα. Παιδί μου, θα πατήσουν οι ελέφαντες. Μη σου πάει τα νύχια μόνο. Τα νύχια σου έχει τσεκάρει, είναι όλα. Ναι, τα νύχια σου έχει τσεκάρει. Γεια! Χαρήκαμε πολύ! Αυτή λοιπόν ήταν και η εμπειρία μας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Βλέπετε εδώ τα αγόρια. Πηγαίνουμε προς την έξοδο. Μην ξεχάσετε πάνω απ' όλα. Τι δεν πρέπει να ξεχάσουν, Παύλο? Να μην έρθουν με ήλιο. Όχι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe εδώ ακριβώς. Και like και comment. Επίσης και αυτό το πράγμα που έχει μια εικόνα κουδουνάκι που σε ενημερώνει πότε βγαίνει καινούριο βίντεο. Α, σωστά, σωστά. Μην κάνετε μόνο subscribe. Να κάνετε και να ανοίξετε και τα notifications. Δεν τα ξέρω, ρε παιδιά. Τώρα τα μαθαίνω. Το παίζει στα δάχτυλα, βλέπω, με το κουδουνάκι. Θα πατήσετε και αυτό με το κουδουνάκι. Για να σας ενημερώνει μόλις έρθει βίντεο. Γιατί αυτό σας καίει, ξέρω.